Γεια σας, παιδί, κάνετε άρεσε δίκολο, ορίστε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Καρύμου εδώ με την ΑΕΚ, που αλλού στο FC24. Σήμερα το intro θα είναι πάρα πάρα πολύ σύντομο, γιατί όταν πάμε να δούμε το καλεντάρι θα καταλάβετε ότι έχει να γίνει χαμός. Στο προηγούμενο επεισόδιο παίξαμε τρία ματσάκια, γιατί θέλαμε έτσι να εστιάσουμε στα ντέρμπι σήμερα, και τα ντέρμπι θα ξεκινήσουν εννοείται με τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Παρί και μετά Τσέλσι, τρεις ματσάρες back to back to back. Μετά έχουμε Σεν Ντετιέν και συνεχίζουμε με Ρενς και Μπαρτσελόνα. Δεν νομίζω αυτά τα δύο να τα βγάλουμε στο σημερινό επεισόδιο, αλλά ναι, ΠΑΟΚ Παρί και Τσέλσι σκάνε σήμερα. Η Τσέλσι ήταν το δεύτερο μάτς των ομίλων του Τσουλού, καθώς το πρώτο ολοκληρώθηκε και ήρθε ισοπαλία 2-2 με τη Young Boys στην Παπαρίνα. Η αλήθεια είναι ότι το μάτς με τη Young Boys είναι ένα που θα έπρεπε να κερδίσουμε, μιας και η τρίτη θέση θα παιχτεί στο μεταξύ μας. Ωστόσο, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται και εμείς θα πάμε για την έκπληξη και δεν θα βάλουμε τα χέρια κάτω ούτε εναντίον της Τσέλσι ούτε εναντίον της Μπαρτσελόνα. Δυστυχώς, ακόμη μια φορά η ομάδα μας είναι αρκετά κουρασμένη, οπότε λίγο πριν το μάτς με τον ΠΑΟΚ θα πάμε για αρκετό rotation. Χωρίς πολλά λοιπόν, επίσης, έτσι ένα γρήγορο, θα παρατηρήσετε ότι έχουν πάρα πολλοί παίχτες σε, όχι νέα facecam, σε νέες φωτογραφίες, γιατί έγινε ένα πολύ μεγάλο update χθες στο FC. Έχουμε πάρα πολλές νέες φωτογραφίες, πάρα πολλά νέα facecam. Και νομίζω ότι με αυτό το update ίσως είναι η στιγμή να ξεκινήσουμε το επόμενο μας career mode σιγά σιγά. Επίσης, αφού το είπα που το είπα, έχει ανέβει και ένα βίντεο στο κανάλι που είναι ουσιαστικά το επεισόδιο 0 του player career mode. Εκεί θα διαλέξουμε το story μας, θα διαλέξουμε από πού και πώς θα ξεκινήσουμε και ποια εθνικότητα θα έχουμε. Οπότε πηγαίνετε και δείτε άμεσα αυτό το βίντεο. Παγώστε αυτό, πηγαίνετε και δείτε το άλλο και μετά επιστρέψτε για να με βοηθήσετε να διαλέξω πώς θα ξεκινήσουμε την καριέρα μας στο player career mode. Αυτά λοιπόν, πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε να παίξουμε με τον ΠΑΟΚ. Όλα έτοιμα λοιπόν στην Τούμπα για ένα πολύ μεγάλο ελληνικό ντέρμπι δικεφάλων, με τον Τούμα να ξεκινάει με ένα εκπληκτικό κλέψιμο. Βέγκα θα βγάλει τον Πόνσε σε θέση βολής και ο Πόνσε στο πρώτο σουτ του μάτσα ανοίγει το σκορ για την ΑΕΚ. 1-0 στο 4ο λεπτό με τον Αργεντίνο. Στη θέση του έτερου Αργεντίνου, του Μπογιέ. Εκεί Πόνσε. Άμεσα η ένωση, ο Τούμα έχει υπάρξει μια καθοριστική προσθήκη, κλέβει την μπάλα αμέσως, δίνει στον Βέγκα, ο Βέγκα μια πολύ ωραία κάθε την παλιά και αυτή τη φορά ο Πόνσε δεν έκανε το κλασικό λάθος που κάνει πάντα, δεν πήρε 2-3 έτσι επαφές παραπάνω από ό,τι χρειαζόταν, βρήκε τη γωνία του, σούταρε με το αριστερό και τελείωσε τη φάση 1-0 αμέσως για την ΑΕΚ. Ξεκινάμε πάρα πολύ καλά, ένα πάρα πολύ δύσκολο επεισόδιο. Κουνάκι για τον Φεράι, ο Σιμάνσκι είναι εκεί και κόβει Βέγκα τώρα να ξεκινήσει την επίθεση της ΑΕΚ εδώ με τον Βέγκα να θέλει να δώσει πού. Πουθενά, ο Λιβάν θα κλέψει πάρα πολύ εύκολα. Κάθεται για τον Μπράντον Τόμας. Βλέπουν τον Φεράι που ανεβαίνει. Έρχεται ο Κέμφ. Κόβει ωραία. Ο Βάγνερ, συγγνώμη. Κόβει ωραία ο Βάγνερ. Νουάμα θα προσπαθήσει να κρατήσει. Χάνει την μπάλα. Τσιγκάρας. Ανοίγει υπερβολικά την μπάλα εδώ ο Γκανέζος. Ο Τσιγκάρας θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει το Σιμάνσκι, ο οποίος εκπληκτικά παίρνει την κατοχή για την ΑΕΚ. Πόνσε στον Ελσαραουί. Δεν έχει πολλά σώματα η Ένωση μπροστά. Αρχίζουν να ανεβαίνουν τώρα σιγά σιγά οι παίκτες. Ο Ελσαραουί θα κρατήσει μπάλα για τον Νουάμα. Ο Σντό εφαλιώνει την προσπάθεια της Ένωσης. Σιμάνσκι βλέπει τον Βέγκα. Βέγκα για τον Ελσαραουί. Ελσαραουί έχει τον Τούμα. Τον έχει δει. Τούμα. Τούμα σε θέση βολή. Το σούτ είναι πολύ καλό. Είναι το 2-0 σε 25. Η ΑΕΚ κάνει πλάκα στην Τούμπα. Απέναντι σε έναν παραδοσιακά δύσκολο αντίπαλο σε αυτό το career mode. Όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Η Ένωση με αρκετές αλλαγές. Και με το μυαλό της σίγουρα να είναι στο επερχόμενο μάτς. Στο ανερχόμενο μάτς, συγγνώμη. Με την Παρί και μετέπειτα με την Τσέλσι. Έχει καταφέρει και έχει πατήσει το δικέφαλο του Βορρά. Ωραίες κινήσεις. Ο άξονας μας ανήκει σήμερα και Τούμα ένα καλό πλασέ. Και είναι το 2-0 με τον Μαλτέζο. Όπα, εδώ υπάρχει ένα φάουλ. Καθώς πήγε ο Τόμας να ξεφύγει από τον Κέμφ. Διαμαρτύρονται πάρα πολύ. Είναι κόκκινη κάρτα. Θεωρεί ότι ήταν καθαρό goal scoring. Καθαρό goal scoring αυτό που θα είχε ο Τόμας. Δεν τον έχω ο Κέμφ. Λίγο με έχει πάρει περίεργα αυτή η απόφαση. Γιατί. Ναι, δεν πάτησε απλά το ομίκρον τέλος πάντων. Είναι ένα κακό φάουλ, αλλά μου φαίνεται πολύ αυστηρό. Για κόκκινη κάρτα θεωρήσε μάλλον ότι. Ο διαιτητής ότι ο Μπράντον Τόμας είχε αρκετό momentum ώστε να είναι καθαρό κόψιμο ξεκάθαρες ευκαιρίες για γκολ. Η ΑΕΚ λοιπόν παίζει με 10. Ο ΠΑΟΚ θα εκτελέσει ένα φάουλ. Με τον Οσντόεφ ο Ντραγκόφσκι θα μαζέψει και η ΑΕΚ θα πρέπει λίγο να προβεί σε μερικές αλλαγές. Φεύγει και το Σιμάνσκι. Μια κάθετη πασά για τον Κανίση. Είναι σε θέση βολής. Τώρα ο ΠΑΟΚ βρίσκει τον Τόμας. Τόμας σε πολύ καλό σημείο. Ο Ντραγκόφσκι έχει καλύψει το κενό στην αιστεία του. Και ο Σάντσες που έχει αλλάξει πλευρά για να καλύψει το κενό του Κέμφ. Ακόμα ο Αλμέιδα να προβεί σε κάποια αλλαγή. Θα φύγει μόνος του ο Σάντσες τώρα. Για να δούμε τι έχει ο Ισπανός στη φαρέτρα του. Σάντσες, μια δυνατή πάσα για τον Ελσαραουί. Αυτό στον Νουάμα, για τον Τούμα. Τούμα στον Σάντσες. Σάντσες πίσω για τον Βέγκα. Βέγκα σε πολύ καλό σημείο. Προσποιείται. Φλίαρος. Ξανά. Σάστρε και Εγκόν κλέβουν την μπάλα. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο με την ΑΕΚ να έχει κάνει αλλαγές πλέον. Ο Ελγιαμίκ έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Θέση του Σιμάνσκι. Οπότε πλέον στο κέντρο μένουν μόνοι του η Τούμα και Ελσαραουί. Κατά τα άλλα, η ομάδα είναι ίδια και ο Πάλμα, συγγνώμη, αντί του Νουάμα. Από τις λίγες φορές θα δούμε τον Πάλμα στα δεξιά. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν κλέβει και προσπαθεί να φτιάξει την πρώτη επίθεση
σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Είναι καλή. Πάσαμε τον Κλάρκ να έχει χώρο το σουτ. Περνάει τον Dragowski. Ο Πάουκ στο 50 λεπτό θα μειώσει σε 2-1. Η ΑΕΚ, να υπενθυμίσουμε ότι παίζει και με 10 παίχτες. Δικαβάλλω στο Βορρά λοιπόν μειώνει με μια έτσι κακή ευκαιρία από πλευρά Ένωση. Έπρεπε να είμαστε πιο σωστοί στο που διαχειριζόμαστε εδώ την αμυνά μας. Ο Ελγιαμίκ πουθενά ακόμα ψάχνεται. Και ο Τσομέρτ για ακόμα μια φορά εδώ δεν δυσκόλεψε απλά ούτε στο απειροελάχιστο τον αντίπαλο που είχε πάνω του. Ο Πάουκ θα μειώσει με το κλασικό τρόπο που έχουμε δει να μας μειώνουν το σκορ. Με την ΑΕΚ να κάνει τα ίδια λάθη διαρκώς και. Για να δούμε τώρα με τον Μπάλμαν να είναι λίγο απομονωμένος, αν μπορούμε γρήγορα να απαντήσουμε. Ωραία κίνηση του Ονδουριανού. Και θα κοπεί χωρίς φάουλ, λέει ο διαιτητής. Αλλά η κατοχή είναι πάλι για την ΑΕΚ. Πάλμα στον Σάντσες, κακή πάσα. Τρέχει ο Πάλμα, υπάρχει ένα μεγάλο κενό εκεί. Είναι ο Φεράι. Ο Ελγιαμίκ προσπαθεί να καλύψει. Φεράι θα βρει τον Μπράντον Τόμας, ο οποίος κοντρολάρει. Ανεβαίνει ο Dragowski ευτυχώς. Νομίζω ο επιθετικός του ΠΑΟΚ είναι offside. Αλσεραούι με την μπάλα. Υπάρχει ο Πόντσε, υπάρχει και ο Πάλμα. Αυτόν θα δει. Πάλμα πάλι στον Αλσεραούι, ο Λιβάν. Πολύ καλό ματς σήμερα για τον αμυντικό του ΠΑΟΚ. Θα κόψει Φεράι τώρα. Κεφάλος του Βορρά με σώματα μπροστά. Κάθε τις κινήσεις με τον Οσδόεφ. Να βρίσκει τον Κλάρκ. Ο Κλάρκ έχει ξεφύγει στον Ντίνγκ. Προσπαθεί ο Σάντσες. Ο Ντίνγκ θα κρατήσει μπάλα. Η άμυνα Τσάικ εδώ. Ολοκληρωτικά χαμένη. Είχε όλο το χρόνο στον κόσμο. Να κόψει κάποιο παίχτη Τσάικ την μπάλα. Τι και αν σπάμερα τον κύκλο δεν πήγαινε κανείς πάνω. Ο Ντίνγκ σαν να βάρεσε πέναλτι. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Δεν το ξαναδεί αυτό το πράγμα. Την παίρνει, μαζεύει και σουτάρει το 2-2. Ο Πάοκ πλέον σε θέση υπεροχής. Αν σκεφτούμε ότι η ΑΕΚ έχει και τον παίκτη λιγότερο. Βέγκα τώρα μετά την πάσα του Βάγνερ. Πάνω του έχει τον Εγκόγκ. Ο Βέγκα θα κρατήσει μπαλά, θα συγκλίνει. Έχει χώρο τώρα ο Μεξικανός. Πάει μόνος του. Υπάρχει ο Αλσεραούι. Συνεχίζει μόνος του ο Βέγκα. Ο Λιβάν μαζεύει. Υπάρχει και ένα σημείο πλέον που αρχίζει να χάνει και την ενέργειά του. Έχει κινηθεί πολύ. Έχει παίξει ρόλο στο παιχνίδι μας. Αλλά και ακόμη μια φορά. Αν εξαιρέσουμε έτσι την assist στην αρχή που δεν είναι και λίγο, αλλά. Του λείπει κάτι. Έρχεται ο Μάρκος Αντώνιο και κόβει και αυτό θα είναι το παιχνίδι. 2-2. Η ΑΕΚ ήταν κυρίαρχη στο πρώτο ημίχρονο, αλλά το ποδόσφαιρο όπως έχουμε ξαναπεί είναι ιστορία. 2 ημιχρόνων. Η ΑΕΚ πήρε το πρώτο, έχασε το δεύτερο. Μπορεί να πει ότι το έχασε έχοντας ένα παίχτη λιγότερο. Δεν αλλάζει όμως το γεγονός ότι η ιστορία θα γράψει 2-2. Ο Πάοκ θα πάρει μια ισοπαλία. Ο Πάοκ, ο οποίος το χρειάζεται περισσότερο. Τους μισούς πόντους από εμάς μέχρι σήμερα είχε ο δικέφαλος του Βορρά. Η ΑΕΚ θα συνεχίσει την μέτρια προς καλούτσικη, θα πω, πορεία της στο πρωτάθλημα. Θα ήταν καλό να κερδίσουμε σήμερα, αλλά ναι, τώρα το focus πάει στην Παρή. Το μεγάλο ντέρμπι του γαλλικού ποδοσφαίρου είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Η περσινή πρωταθλήτρια με την περσινή δευτεραθλήτρια, η περσινή πρωταθλήτρια με την περσινή κυπελούχο. ΑΕΚ εναντίον Παρή ξανασυναντιούνται φέτος, μιας και ήμασταν αντιμέτωπες και στο Super Cup, όπου η Παρή μας ψιλοξεφτύλησε. Για να δούμε αν με την ΟΠΑ Παρίνα να μας προστατεύει η ΑΕΚ με τους πολλούς παίκτες που έχουν πιάσει 80 overall, να πούμε εδώ. Dragowski, Vega, Ζίγεχ, Πινέδα, Μπογένου, Άμανα. Το μια ωραία εικόνα που αρχίζουμε σιγά σιγά να βλέπουμε. Ναι, αυτή η ΑΕΚ τέλος πάντων ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Παρή λίγο πριν το πολύ κρίσιμο παιχνίδι με την Chelsea για τους ομίλους του Τσουλού. Για πάμε λοιπόν να παίξουμε την Paris Saint-Germain στην ΟΠΑ Παρίνα, να δούμε αν μπορούμε έτσι να κρατήσουμε την όχι εξαιρετική φόρμα που έχουμε στο πρωτάθλημα, αλλά τουλάχιστον αίτητη. Σχετικά δεν έχουμε δει πολλές ήττες τελευταία. Θα θέλαμε να έχουμε κερδίσει όλα τα παιχνίδια. Στα τελευταία δύο επεισόδια έχουμε κερδίσει μόνο δύο παιχνίδια πρωταθλήματος και μόνο δύο παιχνίδια γενικά. Οπότε ξεκινάμε τώρα αντίον της Paris Saint-Germain με τους βασικούς μας επιστρέφουν: Μπογιέ, Ζίγεχ, ο Βέγκα είναι ξανά εκεί που χρειάζεται μαζί με τον Νουάμα στο Αλάκρο. Για να δούμε λοιπόν αν η ΑΕΚ μπορεί να βρει τη χρυσή τομή και να πάρει κάτι από τους Παριζιάνους. Δεν θα είναι η πρώτη φορά άλλωστε. Ασένσιο, το σουτ είναι καλό. Ο Dragowski θα επέμβει. Δεν έχει τελειώσει όμως η φάση με τον Τσάβι Σίμονς. Για τον Πέδρη. Παριζερμένο, η οποία πλέον έχει και τον Πέδρη και τον Σίμονς και τον Κιμαράης. Μιλάμε για ένα άρρωστο κέντρο. Σίμονς κρατάει την μπαλά. Πίσω στον Πέδρη. Έρχεται ο Ντέντιτς Ρόμπερτσον με τον Φαμπιάν. Φαμπιάν, ο Χατζηδιάκος θέλει να μπει στη φάση. Φαμπιάν τα κουνάκι στον Εμπαπέ. Ο Μουκουντή πέφτει με αυτοθυσία. Δεν έχει τελειώσει όμως η ευκαιρία. Πέδρη, το σου, τον Dragowski, εκεί είναι ο Ασένσιο σε δύσκολη γωνία. Τι να κάνεις πια. Είναι το 1-0. Σε μια φάση που, ξέρω εγώ, μπορώ να πω την βγάλαμε κατά κάποιον τρόπο. Άντεξε η ΑΕΚ, άντεξε. Στο rebound όμως δεν είχαμε κάποιον να τρέξει να πάει πάνω στον Ασένσιο και να είναι το 1-0. Στον Πινέδα, Πινέδα με τον Πέδρη πάνω του. Ο Πινέδα δεν έχει θέμα, κρατάει και τρυπάει κιόλας την άμυνα. Εκείνο ο Ρόμπερτσον έρχεται τον Νουάμα, τον βλέπει. Νουάμα στον Ζίγεκ. Ζίγεκ γυρνάει στο αριστερό. Μπογιέ με χώρο. Μπογιέ δεν μπορεί. Έρχεται τώρα ο Βέγκα, σουτάρει. Τριπλή ευκαιρία για την ΑΕΚ. Καμία δεν φτάνει. Στην εστία και τώρα η κόντρα με τον Εμπαπέ. Καλό διάστημα πίεση εδώ για την ΑΕΚ. Αλλά τώρα. Εντάξει, παιδιά, κοιτάξτε εδώ. Τίποτα. Να κόψει την πορεία του Εμπαπέ. Θα δώσει πίσω στο Φαμπίαν και να είναι το 2-0. Όταν ο Εμπαπέ έφυγε με την μπάλα σε αυτό το σημείο, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Η Παρή δεν έχει ξεκινήσει πολύ καλά το πρωτάθλημα. Είναι αλήθεια, αλλά εντάξει, είναι θέμα χρόνου. Να βρει τους ρυθμούς της και δυστυχώς φαίνεται ότι ετοιμάζεται να τους βρει με εμάς. Πόσες επιλογές έχει τώρα με τον Πινέδα να σεντράρει εκεί που είναι ο Ζίγεχ, ο Μαζραουί θα κόψει την φάση.
Ασένσιο απέναντι στον Τζιμίκα. Ασένσιο θα πατήσει περιοχή. Θα σεντράρει εκείνο ο Πέδρη. Τον έχει χάσει όλη η άμυνα της Ένωσης. Κοιτάμε για offside. Όχι. Είναι το 3-0. Καρφωτή κεφαλιά του Πέδρη. Το πάρτι της Παρίς. Η Νεβά Παρίν είναι γεγονός. Είναι πάρα πολύ δυνατή αυτή η ομάδα. Δεν ξέρω γιατί τα πάνε άσχημα στο πρωτάθλημα. Δεν πάω καταλάβω. Απλά θα σηκώσει ο Ασένσιο και ξανά. Δαβί Σίμονς τώρα με τον Ντέντιτς. Υπάρχει το underlap από τον Ρόμπερτσον. Τον έχει δει. Πολύ επικίνδυνη Παρί εδώ με Σίμονς, Ρόμπερτσον. Εμπαπέ, ο οποίος κινείται στην πλάτη της ΑΕΚ. Υπέροχη παλιά. Δεν έχω ξαναδεί την AI να παίζει τέτοιο ποδόσφαιρο. Πέδρη, Πέδρη το σούτ. Ο Τραγκόφσκι καλύπτει κλειστή γωνία. Ποντριοργανωμένη ΑΕΚ ξανά. Φαμπιάν κρατάει μπαλά. Και θα βρει τον Εμπαπέ. Υπέροχη η πάσα. Έρχεται ο Χατζιάκος με ένα εκπληκτικό τάκλιν. Δεν υπάρχει φάουλ. Φανταστική προσπάθεια του Έλληνα. Η ΑΕΚ θα κλέψει. Προσπαθεί να βγάλει μια τελευταία επίθεση σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Βέγκα. Πολύ μόνο. Είναι ο Μπογιέ. Μπογιέ για τον Ζίγεχ. Ζίγεχ θα κρατήσει όμορφα. Να δούμε αν έχει κάποιο στήριγμα, κάποια ιδέα. Ήταν μακριά και ο Ντέντιτς και ο Νουάμα δεν θα βγει. Πάσα 3-0 στο ημίχρονο. Θα συμπαρίσει το δεύτερο μέρος. Ασένσιο έρχεται ο Τσιμίκας. Θα κλέψει ωραία ο Τσιμίκας. Ζητάει μπάλα ο Βέγκα, του δίνει. Η ΑΕΚ έχει μόνο τρεις παίχτες μπροστά. Θα είναι πολύ δύσκολο να δημιουργήσει κάτι. Ο Βέγκα κρατάει, τον πιέζει ο Μαζραουί. Κάπως σάτσα, αλλά μπήκε στη φάση ο Μαροκινός και ο Βέγκα έχει ξεφύγει. Βέγκα κινεί τον Μπογιέ. Θα τον δει με μια σέντρα. Είναι καλή ο Μπογιέ. Τρέχει ο Παβάρ, θα διώξει. Ο Πινέδα προσπαθεί να ανανεώσει. Θα το κάνει. Τσιμίκας ζητάει πάλι μπάλα ο Βέγκα, τον βλέπει. Βέγκα παίζει ξανά για τον Τσιμίκα. Τσιμίκας απιεσία από τον Ασένσιο, δίνει στον άξονα για τον Σιμάνσκι. Σιμάνσκι για τον Μπογιέ, Μπογιέ για τον Βέγκα στα άκρα. Βέγκα πάει να βρει ποιον κανέναν. Τσιμίκας διώχνει καθοριστικά. Βέγκα μετά την κεφαλιά του Ζήγες. Βέγκα υπάρχει ο Σιμάνσκι εκεί και τον έχει δύο Βέγκα. Εκπληκτική κίνηση του Σιμάνσκι, ο οποίος θέλει να βάλει την μπάλα κάτω. Μάχη με τον Μαρκίνιος, κρατάει Μπογιέ. Η ΑΕΚ μπορεί να κάνει κάτι επιτέλους. Μπογιέ, όχι, ούτε τώρα, ούτε τώρα. Ο Νουάμα με αυτό το τακουνάκι δεν θα βρει ποτέ τον Πινέδα. Ο Σίμονς τώρα θέλει να ξεφύγει. Ο Ντέντιτς σήμερα, σαν να μην υπάρχει με το παιχνίδι. Ο Σίμονς πλάκα του κάνει. Πατάει περιοχή, έρχεται ο Χατζηδιάκος. Θα κλέψει και θα κάνει λάθος. Το ένα λάθος μετά το άλλο. Εμπαπέ αυτή τη φορά και τώρα. Βασικά ο Τραγκόφσκι ήταν εκεί. Πλέον το παιχνίδι, παιδιά, είναι σχεδόν χαμένο. Πάμε λοιπόν να διατηρήσουμε φρέσκους ποδοσφαιριστές που θέλουμε φρέσκους για το παιχνίδι με την Τσέλσι. Οπότε ναι, αρκετές οι αλλαγές. Και ξέρετε κάτι, νομίζω θα βγάλω και το Ζήγη για να βάλω τον Μπακασέτα. Okay. Πενταπλή αλλαγή από τώρα για να έχουμε Πινέδα, Σιμάνσκι και λοιπούς φρέσκους για το μάτς με Τσέλσι. Γιατί ναι, αυτό το παιχνίδι δύσκολα μαζεύεται. Βέγκα με τον Γιακουμάκη. Γιακουμάκη με τον Μαρκίνιο. Γιακουμάκη ξεφεύγει υπέροχα. Φανταστική κίνηση του Γιακουμάκη. Γιακουμάκη με χώρο. Γιακουμάκη με χώρο. Έχει το Παβάρ. Θα προλάβει. Γιακουμάκη θα πάρει τις κόντρες και είναι το 3-1. Με λίγη τύχη ΑΕΚ μειώνει. Ο Γιακουμάκη το πανηγυρίζει πάρα πολύ. Δεν υπάρχει πολύ λόγο γιατί το μάτς έχει ψηλοτελειώσει, αλλά δεν μπορεί να του πει να μην το πανηγυρίζει όταν σπάνια σκοράρει και το κάνει έτσι. Εναντίον της Paris Saint-Germain. Έχτισε όλο τον γκολ. Είναι κρίμα που δεν είχε και καθαρό τελείωμα. Να έρθει να κολλήσει πολύ ωραία με την φανταστική κίνησή του. Τελευταία στιγμή πρόλαβε και πέταξε την μπάλα με το εξωτερικό έτσι και κουντεπιέ. Αυτή βρίσκει τον Παβάρτ. Καταλήγει σε αντίθεση εκείνη το 3-1. Κάνε πολύ καλή δουλειά ο Μουκουντή. Και εδώ ο Ντεμπελέ κάνει λάθος. Ο Ντέντιτς θα κλέψει ψηλά. Τεράστιο το λάθος του Ντεμπελέ. Ντέντιτς τώρα. Ντέντιτς με τον Αντούνα στο άλλο άκρο. Θα συνεχίσει μόνο του ο Βόσνιος. Για να μην πω θα δει τη σέντρα τώρα. Δίνει για τον Αντούνα. Αντούνα τη βάζει κάτω. Η ΑΕΚ έχει κλειστεί λίγο, αλλά ο Γιακουμάκης θα δώσει στον Ντέντιτς. Όχι, είναι λάθος. Ξανά ακόμα ένα. Δεν ξέρω για πόσα από αυτά μπορούμε να κατηγορήσουμε τους δικούς μας παίχτες και για πόσα. Εντάξει, τη μεγάλη διαφορά επίπεδου που υπάρχει με αυτή την άρρωστη παρή που έχει φτιάξει εδώ το FC. Αλλά ναι, ούτε τώρα η ΑΕΚ, αν και είχε προϋποθέσεις, μπόρεσε. Θα φύγουμε λοιπόν με μια ήττα 3-1, όπως όλα δείχνουν, εκτός αν γίνει κάτι σε αυτή τη φάση. Εντάξει, δεν είναι τραγικό, αλλά είμαστε σε ένα σημείο πια που δεν. Πρέπει να κοιτάμε. Α, χάσαμε, αλλά δεν ξεφτυλιστήκαμε. Πρέπει απλά, ξέρεις, να μην χάνουμε. Κόρνε τώρα, τελευταία ευκαιρία για την Ένωση. Το εκτελεί ο Βέγκα, πάει προς τον Γιακουμάκη. Ο Παβάρ θα διώξει. Εκείνος Σφόρτσα δίνει για τον Αντούνα. Αντούνα πάει να σουτάρει. Ο Πέδρη θα ανακόψει. Και ο άνθρωπος που βάλε το τρίτο γκολ με κεφαλιά από πάρα πολύ κοντά. Διώχνει. Και ολοκληρώνεται. Η ΑΕΚ θα χάσει με 3-1. Όχι και ό,τι καλύτερο. Όχι και ό,τι χειρότερο. Πάμε για την Τσέλσι, αυτό είναι που μας καίει τώρα. ΑΕΚ εναντίον Τσέλσι λοιπόν για το δεύτερο παιχνίδι του Champions League ή καλύτερα Τσέλσι εναντίον ΑΕΚ. Πάμε λοιπόν στο Stamford Bridge και είναι μια περίεργη φάση για μένα γιατί παίζουν οι αγαπημένες ομάδες, αλλά είναι ότι θα τα δώσουμε όλα. Πάμε για να μην χάσουμε. Αυτή τη φορά μπορούμε να το παραδεχτούμε. Αν καταφέρουμε και πάρουμε οτιδήποτε που δεν είναι ήττα, είναι μια πολύ μεγάλη νίκη για μας. Η Τσέλσι δεν τα πάει προς δραματικότητα στο καρύμα, ότι έχει κερδίσει το Τσουλού, αν θυμάμαι καλά. Έχει κερδίσει και το πρωτάθλημα Αγγλίας πόσες φορές. Είναι μια από τις πολύ καλές ομάδες και είναι μια από τις πιο δύσκολες κληρώσεις που μπορούσαμε να έχουμε. Πάμε λοιπόν ήρεμα, θα κάνουμε το παιχνίδι μας. Όπως κάνει πάντα ο Αλμέιδα εναντίον των μεγάλων ομάδων, θα κάνουμε το παιχνίδι μας, αλλά θα είμαστε και λίγο πιο προσεκτικοί. Και ό,τι γίνει έγινε. Πάμε λοιπόν στο Stamford Bridge. ΑΕΚ εναντίον Τσέλσι σε μια πάρα πολύ μεγάλη στιγμή για το Τσουλού. Να το εδώ.
Καθώς μπαίνουμε μέσα στην ταξί, για κάποιο λόγο ακούγεται το τραγούδι που ακούγεται όταν μπαίνει η Chelsea στο γήπεδο και όχι ο ύμνος του Τσουλού. Συνεχίζει το Imagine στο FC24 με τεράστια, τεράστια διαφορά. Το χειρότερο Imagine στην ιστορία των FIFA παιχνιδιών. FIFA 98 να παίξω, ρε φίλε. Θα είναι πιο immersive και πιο ρεαλιστικό από αυτή την idea. Αλλά ναι, τέλος πάντων, για κάποιο λόγο παίζει το τραγούδι της Chelsea και όχι το τραγούδι του Τσουλού πριν παίξουμε Τσουλού. FIFA, σε ευχαριστώ. 6 μίζερι από εδώ. Ξεκινάμε. Ποκετίνο, Μαλμέιδα, τα λένε οι δύο Αργεντινοί προπονητές. Με διαφορά, Αλμέιδα είναι καλύτερος, δεν το συζητάμε. Πάμε να δούμε τι θα γίνει εδώ στο Stamford Bridge. Μου κουντί γρήγορα για τον Σιμάνσκι. Η ΑΕΚ έχει παίξει καλά εδώ για να ελευθερώσει τον Βέγκα. Ο Βέγκα θα σηκώσει για τον Μπογιέ. Είναι πολύ καλή πάσα του Βέγκα. Μπογιέ, το δοκάρι! Τρέχει ο Νόμα να προλάβει τον Κουκουρέ για εκείνο Πινέδα. Τον έχει δει. Πινέδα. Πινέδα θα χάσει. Ένα καλό τάκλιν. Και τώρα η Τσέλσι βγαίνει μπροστά. Για την πρώτη τεράστια ευκαιρία στο παιχνίδι. Με τον Μπογιέ να βρίσκει το δοκάρι δυστυχώς. Και τώρα ο Μούντρικ μετά την πάσα του Ενκουκού. Πέναντι στον Σάντσες. Σάντσες που παίζει σήμερα εναντίον του πολύ απογοητευτικού σωμάτου με την Paris Saint-Germain Dedic. Και όχι απλά κλέβει την μπάλα. Ξεφεύγει. Και ξεκινά επίθεση. Πάρα πολύ καλός εδώ ο Σάντσες. Ανοίγει ο Ισπανός. Θα βρει τον Πινέδα γρήγορα για τον Νουάμα. Νουάμα τώρα απέναντι στον Ντισασί. Νουάμα. Στον Πινέδα. Έχει έρθει και ο Μούντρικ πίσω. Ο Πινέδα κρατάει μπάλα για τον Σιμάνσκι. Όλη η Τσέλσι πίσω τώρα. Βάγνερ. Κάλλησε ο Σιμάνσκι. Για τον Πινέδα. Πινέδα προσποιείται. Πινέδα θα δεχτεί ένα πολύ καλό τάκλιν. Μπάλα θα στον Μούντρικ. Σάντσες θα κλέψει ψηλά. Ακόμη μια φορά, ακόμη μια φάση καλή για το Σάντσες. Μπογιέ για το Ζίγεκ. Ζίγεκ εναντίον τη πρώτη ομάδα. Στο σουτ είναι καλό. Ο Σάντσες επεμβαίνει. Ο Πινέδα τώρα. Δεν θέλει κόρνερια ή θα το πάρει. Προσπάθησε να μπει στη φάση. Ο Σάντσες απαντάει στο σουτ του παραλίγο συμπαίκτη του Ζίγεκ. Το κόρνερ είναι καλό. Εκτελεί ο Μουκουτί πάλι ο Σάντσες. Η ΑΕΚ έχει την πρωτοκαθεδρία στι φάσει τώρα. Ο άλλο Σάντσες τώρα κλέβει. Σεντράρι. Μπογιέ η κεφαλιά ούτε τώρα. Τα δίνει όλα η Ένωση. Θέλει να αναπτυχθεί με τον Μούντρικ. Μούντρικ πατάει. Περνάει. Περνάει και τον Τζόμερτ. Μόνο ο Σιμάνσκι τώρα. Και αν ήταν κάποιο να κόψει τον Μούντρικ, ο Σιμάνσκι θα ήταν. Σάντσες κλέβει. Δίνει ωραία στον Νουάμα. Νουάμα θα βρει την πάσα στον Μπογιέ. Μπογιέ για τον Ζίγεχ. Ζίγεχ πάει να σηκώσει για τον Πινέδο που ήταν στην πλάτη τη άμυνα τη Σέλση. Αλλά θα χάσει την μπάλα η ΑΕΚ. Να του έχει τώρα στον Τζάξον. Έρχεται ο Μουκουντή. Εξαιρετικό ο Καμερουνέζο. Αλλά δεν θα βγάλει φάση η ΑΕΚ μετά αυτό το εξαιρετικό κλέψιμο. Λήξη του πρώτου μέρου 0-0. Με την Ένωση να ελέγχει το μάτς, είπαμε ότι πάμε για οτιδήποτε πέρα από ήττα. Αλλά είναι από εκείνα τα παιχνίδια που αν και το δεύτερο ημίχρονο πάει έτσι, που για να είμαι ειλικρινής δεν το βλέπω, κάποια στιγμή Τσέλσι θα το βρει το ρυθμό της. Αλλά αν και το δεύτερο ημίχρονο πάει έτσι, τότε το ότι δεν κερδίσαμε θα είναι απογοήτευση. 0-0. Επιτέλους βλέπουμε λίγο καλό ποδόσφαιρο και μια καλή εικόνα από την ΑΕΚ. Νουάμα με Μούντρικ και Κουκουρέγια πάνω του. Θα του πίσω στον Σάντσες, αυτό για τον Πινέδα. Πινέδα πάλι στον Νουάμα. Και ο Νουάμα πάλι στον Πινέδα. Το 1-2 έχει αποτελέσματα γιατί ο Πινέδα τώρα υπάρχει. Μέσα στην περιοχή να δώσει ευκαιρίες. Να δώσει ο Πινέδα πίσω για τον Μπογιέ. Μπογιέ για τον Ζίγεκ. Ζίγεκ με χώρο θα σουτάρει. Άργησε ξανά η ΑΕΚ εδώ. Δεν ξέρω τι με έπιασε και εδώ στους πάσες. Το overlap του Ρις Τζέιμς τώρα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Τρέχει ο Σάντσες να αλλάξει πλευρά και να τον καλύψει. Ο Ρις Τζέιμς έχει πατήσει περιοχή και το Τσόμερτ. Κρίμα, ρε φίλε. Πάρα πολύ κρίμα. Η Τσέλσι ανοίγει το σκορ σε ένα παιχνίδι που με τα βίαση υπάρχει στο γήπεδο του Ποκετίνο. Ο Ρις Τζέιμς μόνο του. Το step over. Σουτάρει με το καλό του δεξί, ο Δραγκός δεν μπορεί να κάνει κάτι. Δυστυχώς είναι το 2-0. Το 1-0, συγγνώμη, έχω συνηθίσει. Δυστυχώς είναι το 1-0. Σε ένα παιχνίδι που δεν το αξίζει η Chelsea. Τι να πω. Πάμε να ξαναμπούμε στο match. Πάμε να πάρουμε αυτό που μας αξίζει. Τζάξον με χώρο μου, κουτί βάζει στο σώμα του. Η Chelsea θέλει να ανέβει σιγά-σιγά. Έχει σκοράρει, αλλά ξέρει ότι απειλείται. Είναι καλή πάσα. Η Κουκού παίζει με μία. Έχει μπει λάθος ο μου κουτί στο tackling. Και ποιος θα το περίμενε, είναι 2-0 και τα 2 είναι από το Rich James, ρε φίλε. Τρέχει πάλι στον πάγκο. 2-0. Φταίει τώρα ο Μουκουντή. Που έχει κάνει ένα καλό μάτς γενικά. Τώρα μπαίνει νωρίς στο τάκλιν. Φταίω κι εγώ βασικά. Και είναι το 2-0. Τζάξον περνάει εντυπωσιακά εδώ από τον Τσόμερ. Και ο Μουκουντή δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα. Εγκουκού. Το κουνάκι στον Καϊσέδο. Ο Καϊσέδο θα δει τον Εγκουκού. Εγκουκού παίρνει στον Τραγκόφσκι. Ρε. Τι κρίμα που είναι αυτό που γίνεται σήμερα. Δεν υπάρχει κανένα σύμπανο που η Chelsea αξίζει αυτό το scoreline. Αλλά μπήκαν τα δύο γκολ και μετά μας έπιασε ο πανικός που πιάνει τους παίκτες της ΑΕΚ. Σε τέτοιες φάσεις είναι το 3-0. Δεν θα κάτσω καν να το δω αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος που η Chelsea αξίζει αυτό που παίρνει σήμερα. Και το match φεύγει μέσα από τα χέρια μας. Ζίγεχ, να το, ούτε τώρα. Αν είχε μπει αυτό το δοκάρι, τότε θα είχαμε άλλη ιστορία. Πιστεύω, Εγκουκού με χώρο, θα είναι το τέταρτο. Όχι! Όχι!
Και όμως, όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Πίσω από τη φάση. Έντζο τώρα θέλει να βάλει το τέταρτο. Η Τσέλσι για τον Καϊσέδο. Ο Σιμάνσκι καθαρίζει. Κόκε στον Έντζο. Η μπάλα κοντράρει. Φτάνει στον Εγκουκού. Του στρώνεται. Είναι το 4-0. Πώς να του εξηγήσει σε κάποιον που είδε μόνο το πρώτο ημίχρονο αυτό το scoreline. Ο Γιέ τώρα θα κρατήσει την μπάλα. Θα δώσει στον Νουάμα. Αυτό στο Ζήγε. Ζήγε τώρα με χώρο. Τώρα θα πιάσει το σουτ και τώρα θα πει τον γκολ. Απέναντι στην πρώην του ομάδα. Δεν νομίζω ότι έχει θέμα να πανηγυρίσει ο Ζήγε. Δεν χρειάζεται να πανηγυρίσει. Είναι η αλήθεια. Ακόμη μια φορά που έχει πανηγυρίσει χωρίς λόγο. Αλλά ναι, είναι λίγο καθαρτικό για το Ζήγε. Το ότι ήρθε στο Stamford Bridge σε μια ομάδα που τον έχει πληγώσει πάρα πολύ και έβαλε γκολ. 4-1. Αν ερχόταν λίγο νωρίτερα αυτό, ίσως μιλάγαμε για κάτι πολύ διαφορετικό σε αυτό το μάτς. Αυτό ήτανε. 4-1. Ναι. Αυτό ήταν, παιδιά. 4-1. Δεν ξέρω τι να πω. Είμαι λίγο speechless που λέμε. Γιατί άντε να σας δικαιολογήσω κιόλας ότι εγώ δεν νιώθω τραγικά. Γιατί είχαμε ένα πρώτο ημίχρονο που δείξαμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και άμα υπάρχει λίγο πιο πολύ συγκέντρωση, η Άξος έχει ελπίδες να βγει από τον όμιλο. Είτε τρίτη είτε σε καλύτερη θέση. Η Chelsea έδειξε τα δόντια τη σήμερα, έδειξε τη δύναμή τη και ναι. Εντάξει. Ξέραμε ότι το Champions League ήταν δύσκολο, ξέραμε ότι θα υπάρχουν τέτοιες μέρες. Και υπήρχαν τέτοιες μέρες. Υπάρχει απογοήτευση στο Stamford Bridge από τη μεριά την κίτρινη. Η Chelsea από την άλλη σώθηκε βρίσκοντας τα γκολ από τον Reece James. Και μετά ναι, ο Reece James απλά έδωσε momentum και η συνέχεια είναι γνωστή. 4-1. Πάμε λοιπόν να παίξουμε με την Saint Etienne. Πάμε λοιπόν επιτέλους να επιστρέψουμε σε νίκες, όλα να πιστεύω. Ο Παπαρίνα εναντίον μια ομάδα που έχουμε κερδίσει στο παρελθόν. ΑΕΚ εναντίον Saint Etienne. Η οποία για κάποιο λόγο νομίζω ότι είχε πέσει κατηγορία. Αλλά από ό,τι φαίνεται είναι πάνω. Τέλος πάντων, ΑΕΚ να δείξει τέτοιεν. Μερικές αλλαγές στο rotation, αλλά κατά τα άλλα ψηλοβασική ομάδα. Για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και αν επιτέλους μπορούμε να πάρουμε μια νίκη σήμερα. Σε ένα επεισόδιο που ναι, εντάξει, έχει υπάρξει αρκετά απογοητευτικό. Για τον Πινέδα, Πινέδα στον Μπακασέτα. Μπακασέτα θα ψάσει το σου. Την μπάλα θα φτάσει στον Πινέδα τελικά. Ο Γκριν επεμβαίνει. Πρώτη ευκαιρία είναι για την ΑΕΚ. Ο Σφόρτσα τώρα θα πάρει την κεφαλιά για κουμάκι. Τη βάζει την μπάλα κάτω. Σουτάρει υπέροχα. Χρειάστηκε πάλι πολύ καλή παρέμβαση από τον Γκριν. Η ΑΕΚ πιέζει όπως θα έπρεπε να κάνει άλλωστε. Το corner, κατοχή θα είναι πάλι για μας με τον Ντέντις να ανεβαίνει. Ντέντις θα το δοκιμάσει από εκεί το σούτ. Είναι πολύ καλό ο Γκριν. Δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Ακόμα μια τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ. Με τον Ντέντις, Μπακασέτας τώρα. Είναι καλό το corner για το Γιωγουμάκι. Δεν θα φτάσει στο κεφάλι του Έλληνα. Μπακασέτας θέλει να βρει πάλι το Βέγκα, θα το κάνει. Συνεργάζονται πάρα πολύ ωραία δύο του. Βέγκα για το Γιακουμάκι, είναι καλή πάσα. Γιακουμάκι στο σούτ. Ο Γκριν είναι άπεκτο σήμερα. Πάλι. Κρατάει σε τέτοιον στο μάτς, Πινέδα, Γιακουμάκης επιτέλους! Είναι το 1-0 με το Γιακουμάκη. Παίρνει θέση βασικού έναντι Μπογιέ, έναντι Πόνσε. Έχει δείξει καλά στοιχεία, ήταν καλό σου μάτς με την Παρή. Ο Μπογιέ έχει υπάρξει κάπως απογοητευτικός τελευταία. Και αυτοί οι μήνες, αυτός ο ένας-δύο μήνες που έρχονται, θα είναι η ευκαιρία του Γιακουμάκη να αποδείξει ότι ίσως, γιατί όχι, θα μπορούσε να είναι βασικό όνομα στο ρόστερ. Νομίζω ότι ο Πόνσε δύσκολα στέκεται χωρίς άλλον center for. Ο Μπογιέ έχει υπάρξει απογοητευτικός, οπότε η αμέσως επόμενη λύση είναι ο Έλληνας. Σκοράρει με κεφαλιά και είναι το 1-0. Ακόμα ένα καλό 1-2 από τον Μεξικανό. Τη βάζει κάτω ωραία. Στο Γιακουμάκι για τον Μπακασέτα. Θα φτάσει μπάλα Μπακασέτα σε θέση βολής. Ο Γκριν ξανά. Φανταστικό σήμερα. Πήγε και λίγο πάνω το σουτ, αλλά ήθελε καλά τα ανακλαστικά. Για έκανα αιώνι. Γιακουμάκης θα κρατήσει την μπάλα. Φεύγει στα άκρα, ο Αρμάο θα κάνει ένα τάκλιν. Κατοχή πάλι για την Ένωση. Πλάγιο εκτελεί το Χατζηδιάκο. Νουάμα γρήγορα για τον Μπακασέτα. Μπακασέτα δοκιμάζει να σούτ από εκεί. Ο Γκριν δεν θα έχει πρόβλημα. Δεν θα περάσει μπαλά από το Γιακουμάκι. Και αυτό είναι το πρώτο μέρος. 1-0 μετά το γκολ με κεφαλαίο του Γιακουμάκι από κόρνερ. Ωραίο το ότι νικάμε. Αλλά θα θέλαμε να έχουμε κι άλλο ένα γκολ που να μην είναι αποστημένη φάση. Λίγο open play. Αλλά ναι, η καλύτερη ομάδα κερδίζει. Και το κρατάμε και πάμε στο δεύτερο ημίχρονο. Πάει στον άξονα μόνο του. Προσποιείται, θα δεχτεί ένα άσχημο τάκλιν εδώ και θα κερδίσει το φάουλ. Θα υπάρχει κόκκινη κάρτα στον Μπουχαουρί. Διαμαρτύρεται γιατί θεωρεί ότι δεν ήταν κανένα τραγικό σημείο για να κάνει τάκλιν, αλλά ήταν απλά ένα κακό, απρόκλητο τάκλιν ακριβώς πίσω από τον Βέγκα και θα γίνει αλλαγή. Θα μπει ο Φόμπα έναντι του Ουατζή. Η ΑΕΚ θα πάρει ένα φάουλ σε καλό σημείο. Πολύ δύσκολο να σκοράρεις από εκεί. Αλλά δεν ξέρω αν το επιχειρήσουμε με τον Μπακασέτα. Θα το επιχειρήσουμε. Και όχι, δεν είναι πολύ καλό. Έναντι σου δεν μπορεί να κερδίσει τον Γκριν. Πάντως ναι, παίζουμε με ένα παίκτη παραπάνω πλέον μετά το. Μετά την κόκκινη κάρτα που κέρδισε ο Βέγκα. Ακόμα ένα κόρνερ για την ΑΕΚ με τον Μπακασέτα. Σε καλό σημείο ο Γιακουμάκης πάλι με το κεφάλι. Το 2-0 με τον ίδιο τρόπο. 2-0 Μπακασέτας αυτή τη φορά στο Γιακουμάκη. Η ελληνική σύνδεση. Και ο Γιακουμάκης βάζει το δεύτερο του γκολ σήμερα. 2-0 για την ΑΕΚ. Παίρνει μια νίκη που. Εντάξει, δεν έχει τελειώσει το μάτς. Μην προτρέχω, αλλά
πάει να πάρει μια νίκη που, okay, σημαντική, αν σκεφτούμε τη φόρμα μας τελευταία, αλλά δεν πρέπει να την πανηγυρίζουμε και τρελά. Είναι από αυτά τα must win παιχνίδια για μια ομάδα στην ΑΕΚ απέναντι σε τέτοιεν. Δυνατή, καλή, στρωτή κεφαλιά του Γιακουμάκη κυριαρχεί στον αέρα της Παπαρίνα σήμερα. Και η ΑΕΚ πολλαπλασιάζει, διπλασιάζει βασικά το προβάδισμα της. Τον Μπακασέτα, ο οποίος Μπακασέτας με τη σειρά του περιμένει τον Πινέδα. Η ΑΕΚ ξετυλίγεται ωραία, Πινέδα με χώρο, Green πάλι. Ήταν η ώρα του 3-0, ήταν όμως και η ώρα του Green. Ο Πινέδα εκτελεί, ο Γιακουμάκης τρέχει για το hat-trick, θα το κάνει απίστευτο hat-trick από corner. Δεν τον σταματάει κανείς στον αέρα. Και αυτή ήταν φανταστική κεφαλιά, ήθελε πολύ περισσότερη τεχνική, ήταν πολύ μεγαλύτερο το επίπεδο δυσκολίας. Ο Γιακουμάκης θα βάλει hat-trick σήμερα. Και θα το κάνει από... με τον ίδιο τρόπο κάθε γκολ. Οκ, να το πάλι. Κόρνερ του Πινέδα. Τρέχει ο Γιακουμάκης. Πέντε κεφαλιά. Σκαυτό. Κάτω από το ριζότο το δοκάρι. Πολύ ωραίο γκολ για την ΑΕΚ. Πολύ ωραία κεφαλιά. 3-0. Με χάτρικ του Έλληνα. Το Γιακουμάκη. Θα τον δει τώρα ο Μπακασέτας. Ο Γιακουμάκης θα βάλει την μπαλά κάτω. Ο Γιακουμάκης ψάχνει ένα μακρινό. Θέλει να βάλει κι αλλιώς γκολ. Παραλίγο να το κάνει. Και τώρα. Χρειάστηκε μια εντυπωσιακή επέμβαση του Γκριν. Κόρνερ όμως τώρα το χειρότερο της Σεντετιέν. Δεν θα πάει αυτή τη φορά η μπάλα στο Γιακουμάκη. Η ΑΕΚ δεν θα πάει για άλλο κόρνερ, θα κρατήσει κατοχή. Χατζηδιάκος στον Νουάμα. Νουάμα που στον Βέγκα, αυτό στον Πινέδα. Πινέδα το δοκιμάζει από γωνία το σούτ. Ο Γκριν επεμβαίνει. Η ΑΕΚ ασταμάτητη. Ξανά κόρνερ. Μπακασέτας αυτή τη φορά πάει στο Χατζηδιάκο. Κεφαλιά θα κερδιθεί ξανά, αλλά η μπάλα πάει out. Τέλος. Τέλος για ένα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι. Η ΑΕΚ νίκησε 3-0 και τα 3 γκολ να μπαίνουν από κόρνερ. Και συνέχεια κεφαλιά του Γιακουμάκη. Είναι λίγο άδικο να πάρει αυτή η νίκη τον τίτλο μιας νίκης που ήρθε μόνο από γκολ από στη μένα, γιατί ήταν κυριαρχική η ΑΕΚ σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του γηπέδου και ήταν πολύ καλός ο Γιακουμάκης γενικά πέρα από τις κεφαλιές του. Αλλά δεν νομίζω τον χαλά ιδιαίτερα. Δεν πάβει να είναι ένα hat-trick με εντυπωσιακές κεφαλιές, ειδικά η τρίτη. Η ΑΕΚ λοιπόν με hat-trick του Γιακουμάκη θα κερδίσει την Σεντετιέν 3-0 και θα επιστρέψει στις νίκες για να δούμε σε τι θέση μας βάζει αυτό το αποτέλεσμα στο πρωτάθλημα. Με το πέρας λοιπόν 8 αγωνιστικών, η ΑΕΚ φιγουράρει στην 7η θέση. Στο μείον 1 από τον Παναθηναϊκό, στο μείον 2 από την Παρή, έχει ξεφύγει παιδιά η Μαρσέη. Είναι λίγο τρομακτικό το πόσο καλή είναι. Και μάλλον πάει για τίτλο. Θα είναι λίγο οξύμορο με βάση το momentum που έχουμε η Μαρσέη να τερματίσει, να πάρει τίτλο πριν από εμάς. Η Παρή έχει θέματα με 16 βαθμούς. Υπάρχει πολύ δρόμος ακόμα βέβαια. Και εντάξει, 14 βαθμοί είμαστε στο μείον 3 από τη δεύτερη θέση, δηλαδή σιγά το πράγμα. Εγώ βλέπω την ΑΕΚ άνετα στην τριάδα ξανά του χρόνου. Ίσα-ίσα, φέτος βασικά, ίσα-ίσα μας βλέπω και δεύτερους. Προχωράμε λοιπόν και το επόμενο παιχνίδι θα ξεκινήσει με το μάτς εναντίον της Ρεν, το οποίο θα είναι το μάτς προθέρμανσης για να παίξουμε με την Μπαρτσελώνα. Σκέφτομαι ότι το επόμενο επεισόδιο να το αφιερώσω στην Μπαρτσελώνα και έχουμε Ρεν, Μπαρτσελώνα. Μετά έχουμε δύο ενδιάμεσα παιχνίδια πρωταθλήματος, τα οποία είναι με πολύ εύκολες ομάδες, δηλαδή η Μπρέστ και η Λοριάν, και μετά έχουμε πάλι Μπαρτσελώνα. Οπότε μπορούμε να κάνουμε quick sim ένα από τα δύο, play highlights ένα από τα δύο ή και τα δύο. Οπότε να έχουμε Ρεν να το παίξουμε, Μπαρτσελώνα το παίζουμε, μετά παίζουμε ένα ή και κανένα από αυτά τα δύο παιχνίδια και μετά πάμε πάλι σε Μπαρτσελώνα. Οπότε να ξεμπερδέψουμε την Μπαρτσελώνα στο επόμενο επεισόδιο και συνέχεια περνάμε στον Δεκέμβρη πια, όπου έχουμε και Young Boys και Chelsea. Αυτά λοιπόν από μένα για εσάς σήμερα. Περίεργο επεισόδιο, το οποίο όμως παρόλα αυτά μας βρίσκει σε όχι τόσο τραγική θέση. Συνεχίζουμε στον όμιλο να είμαστε μόνο με έναν βαθμό, αλλά δεν περιμέναμε και πολλά διαφορετικά πράγματα όταν ξεκινήσαμε. Το μάτς με την Τζέλσι είναι απογοητευτικό, κυρίως γιατί αυτή η ήττα ήρθε με τον τρόπο που ήρθε. Θα μπορούσαμε να πάρουμε κάτι καλύτερο. Φάγαμε αρκετά γκολ, οπότε το goal difference θα μας χτυπήσει κάπως. Η Μπαρσελόνα είναι πρώτη με δύο νίκες, η Τζέλσι είναι δεύτερη με μία νίκη. Εμείς οι Young Boys φιγουράρουμε μαζί στις τελευταίες θέσεις με ισοπαλία. Με την βασική διαφορά ότι οι Young Boys δεν έφαγε τόσα γκολ. Επόμενες αγωνιστικές θα έχουν την Τζέλσι εναντίον της Young Boys, εμάς εναντίον της Μπαρσελόνα. Οπότε ναι, ελπίζω να τα πάμε καλύτερα στο πρωτάθλημα γιατί πώς είναι τα πράγματα. Οπότε σας αφήνω με το πώς είμαστε στο τσούλου. Αυτά από μένα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το σημερινό επεισόδιο. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο με τις ματσάρες εναντίον της Μπαρσελόνα που ελπίζω να πάρουμε εκεί αποτελέσματα και να αλλάξουμε λίγο τη μοίρα μας στο Champions League. Στο πρωτάθλημα τα πράγματα πηγαίνουν σχεδόν όπως τα περιμέναμε. Η Μαρσέγια απλά τα πηγαίνει υπερβολικά καλά και μας κάνει να φαινόμαστε χάλια μπροστά της. Τέλος πάντων, αυτά. Να είστε καλά. Σπάσου like, subscribe. Τα λέμε πάρα πολύ σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την υποστήριξη που δείχνετε σε αυτή τη σειρά. Και ναι, να είστε καλά και με το επόμενο επεισόδιο, τι άλλο, ξέρετε. Γεια σας.